Συνάδελφοι, χαιρετίζουμε τη σημερινή πρωτοβουλία. Είμαστε εδώ πέρα προκειμένου να δείξουμε τη συμπαράστασή μας, την αλληλεγγύη μας στον αγώνα που κάνετε και εσείς ενάντια στις επιλογές της κυβέρνησης για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της υγείας. Είμαστε εδώ πέρα γιατί αναγνωρίζουμε μέσα από τον καθημερινό αγώνα που κάνουμε και εμείς οι ίδιοι στους χώρους δουλειάς ότι κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί από μόνος του να σηκώσει στην πλάτη του όλα αυτά που γίνονται. Ένα μεγάλο κλίμα αλληλεγγύης πρέπει να υπάρχει και να εκφράζεται κάθε φορά στις πρωτοβουλίες που παίρνουμε και για το λόγο αυτό έχουμε δει και καθημερινά, δηλαδή στις κινητοποιήσεις που κάνουμε και στους αγώνες που δίνουμε μέσα στους χώρους δουλειάς, η αλληλεγγύη που υπάρχει από τα σωματεία τα δικά μας, το Συνδικάτο Μετάλλου των Αμφιβοξυλουργών, εδώ πέρα το Σύλλογο Εργαζομένων στο Δρομοκαΐτιο, σε μία σειρά σωματεία δείχνουν την αλληλεγγύη τους στον δρόμο του αγώνα. Εδώ και 4 χρόνια, όπως είπε και πριν η Ειρήνη, οι συνάδελφοι στη ΛΑΡΚΟ δίνουν τη μάχη όχι μόνο για να μείνουν μέσα στη δουλειά τους, αλλά για να μείνουν κυριολεκτικά και μέσα στα σπίτια τους. Γιατί μία εξέλιξη αρνητική θα τους βγάλει ουσιαστικά και έξω από τα σπίτια τους. Γι' αυτό και καθημερινά είμαστε αλληλέγγυοι και στις κινητοποιήσεις που κάνουν και στις απεργίες και παντού. Δίνουμε και από αυτό εδώ το σημείο το μήνυμα ότι κανένας εργαζόμενος δεν μένει μόνος του απέναντι σε όλη αυτή την κυβερνητική πολιτική που είναι απέναντί του και σε αυτό το δρόμο θα πορευτούμε και το επόμενο διάστημα. Αποδεχτήκαμε την πρόκληση εδώ πέρα για τον αγώνα και για τους αγώνες που έρχονται το επόμενο διάστημα θα είμαστε όλοι μαζί.